Η μεγάλη διάρκεια του καύσωνα είναι το βασικό στοιχείο που ανησυχεί επιστήμονες και μετεωρολόγους, με την ακραία ζέστη να αυξάνει και την υπόλοιπη επικινδυνότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Πέμπτη και η Παρασκευή αναμένεται να είναι οι πιο θερμές και οι πιο επικίνδυνες ημέρες του παρατεταμένου καύσωνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι τα επόμενα 24 ώρα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και τους 44 βαθμούς. Αρκετά θερμές, όπως το επιβάλλει και η εποχή. Αφόρητη, εγώ θα περάσω. Είναι δύσκολα. Ναι. Εντάξει, είναι ζεστή. Πάρα πολύ ζέστη. Υποφερτή είναι, Ελλάδα είναι, ζεστή κάνει. Ο καύσωνας κλέον αναμένεται να μας απασχολήσει για τις επόμενες αρκετές ημέρες, με τους πολίτες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προστατευτούν από αυτό το αφόρητο σκηνικό ζέστης. Και καπέλο. Πώς το αντιμετωπίζετε κατά κύριο λόγο? Μια χαρά. Ανεμιστήρες, αρκοντήσια. Και καπέλο. Τα γυαλιά εντάξει τα έχω αφήσει λόγω του καπέλου. Κάνουμε μια ωραία βόλτα εδώ στην όμορφη πόλη της Καλαμάτας. Γυαλιά μόνο και νερό. Με φροντίζω, ανεμιστήρες. Εντάξει, καλά περνάμε. Με τον υδράργυρο να είναι στο κόκκινο και το καμπανάκι να χτυπά, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω με λογική και σύνεση θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Θα ακολουθήσουμε τη βασική λογική που λέει ότι δεν εκτιθέμεθα στις ακραίες θερμοκρασίες την ώρα που ο ήλιος έχει την εντονότερη ένταση της ακτινοβολίας. Μιλάμε δηλαδή για τις ώρες από 11-12 μέχρι 4-5. Αν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι πάρα πολύ καλό να το αποφύγουμε. Αν δεν μπορούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καπέλο, ανοιχτόχρωμα ρούχα και αντιλιακό, έτσι ώστε να μειώσουμε τις συνέπειες. Πρέπει να πίνουμε συχνά νερό ή άλλα αφευσήματα, όχι αλκοόλ όμως, έτσι ώστε να ενυδατωνόμαστε, να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας, που λόγω της συχνής εφίδρωσης χάνει υγρά, αφυδατώνεται, και ταυτοχρόνως θα πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε σε δροσερούς χώρους, ή δυνατόν με air condition, με κλιματισμό.